ήδη η συνεργασία του Αναδόχου που έχει αναλάβει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Ιρακλείου με, την, με το Δήμο Ιρακλείου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Προχθές, την 1η Φεβρουαρίου, είχαμε τη δεύτερη συνάντηση, στην οποία μετήχε και ο Δήμαρχος, δεν μπορούσε να είναι στην πρώτη, ήταν μια γνωριμία η πρώτη συνάντηση. Στη δεύτερη συνάντηση όμως ο κύριος Δήμαρχος, πολύ καλά ενημερωμένος, έθεσε θέματα που απασχολούν την πολεοδομική ενότητα Ηρακλείου και που πρέπει να ληφθούν υπόψη από, τον, από το μελετητικό γραφείο. Μεταξύ αυτών ήταν η έκταση του αεροδρομίου, παρακάλεσε να ληφθεί υπόψη χώρος που θα δοθεί για κοινωνική κατοικία, για μεταφορά συντελεστή δόμησης, επίσης για την παράκαμψη του ΒΟΑΚ να μην κόβει την πόλη, όπως είναι του Δήμου Ηρακλείου ε, για τις διάφορες οικιστικές ενότητες να έχουμε επέκταση των οικισμών, το πολιτιστικό απόθεμα και όλα, εν πάση περιπτώσει, τα θέματα ε, για τα οποία είχαμε ενταχθεί ε, σε αυτή τη διαδικασία της μελέτης του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή, το ότι αναλαμβάνει το Υπουργείο τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια σε ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα, γιατί έτσι ε, δημιουργείται ένα ε, ενιαίο σύνολο χωροταξίας, δηλαδή ε, όλες οι παράμετροι που απασχολούν μία πολεοδομική ενότητα, η οι οικισμοί, τα σχέδια πόλων, οι επεκτάσεις, οι οριοθετήσεις ρεμάτων, το οδικό δίκτυο, η εκτάσεις υποδοχής του συντελεστή δόμησης και μέσα από αυτά την ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών και άλλων ε, ε, ιδιωτήτων που έχει ο, ο Δήμος. Είναι μια ολιστική προσέγγιση της χωροταξίας της Δημοτικής Ενότητας. Θα γίνουν και άλλες ε, συνεδριάσεις, διαδικτυακές ή διαζώσεις, στις οποίες μετέχουν οι εκπρόσωποι του Δήμου, του Επιμελητηρίου και του Γραφείου, που έχει αναλάβει τη μελέτη. Ο κύριος Δήμαρχος θέλει να είναι ενήμερος για όλα τα, τα θέματα και με αυτή τη τάση συνεργασίας προχωρούμε. Οπότε... Πολύ σωστά, ήδη έχουμε ξεκινήσει να μαζεύουμε το υλικό από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και της Αντιδημαρχίας με βάση το σημείωμα που στέλνει το μελετητικό γραφείο και με τις οδηγίες από το Δήμο τι πρέπει να προσέξουμε που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Το Ηράκλειο, όπως ξέρετε, έχει πάρα πολλά πολεοδομικά προβλήματα, με αυθέρετα, με δρόμους, με, ρήματα, με, με ρέματα, με ρήγματα. Ε, νομίζω ότι θα γίνει μια καλή δουλειά και να επισημάνω επίσης ότι είναι πολύ σφιχτά τα περιθώρια. Η σύμβαση υπεγράφει τον Αύγουστο του 2023 και πρέπει να έχει τελειώσει το όλο εγχείρημα τον Αύγουστο του 2025.